Να παρακολουθήσουμε βάλια αποσπάσματα από τη χθεσινή σημαντική ομιλία του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια να επανέλθουμε και στις πρωινές ομιλίες. Το μήνυμα της οικοδόμησης μιας ισχυρής Ελλάδας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φωνή και κύρος και σε διεθνές επίπεδο απέστειλε ο Πρωθυπουργός ανοίγοντας τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, επεφημούμενος συνεχώς από το Σώμα του Συνέδρων, καθώς κατέστησε σαφές ότι προκρίνει την προοπτική της χώρας και όχι τις όποιες εσωτερικές συγκρούσεις χαρακομμάτων. Στόχος μας είναι η ισχυρή Ελλάδα. Η Ελλάδα της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ειρήνης, της ανάπτυξης και της ευημερίας. Η Ελλάδα της ανθρωπιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Ελλάδα χώρα ισότιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα με φωνή και κύρος στην Ευρώπη. Η ισχυρή Ελλάδα, χώρα σεβαστή από εχθρούς και φίλους. Πρώτα η Ελλάδα, αυτό είναι το σύνθημά μας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τις τύχες της χώρας. Οι δήθεν υπερπατριώτες που έφεραν την Ελλάδα προτετελεσμένων γεγονότων έβλεψαν κέρια τα εθνικά συμφέροντα και έχουν βαριά εθνική ευθύνη. Αυτοί οι υπερπατριώτες σε παράξενους συνδυασμούς και σε σχέσεις με θύλακες μυστικών υπηρεσιών, με οργανώσεις και δίκτυα που ασκούν ιδιωτική εξωτερική πολιτική, δεν μπορούν να έχουν σχέση, ούτε έχουν σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι παρακράτος και ως παρακράτος πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς, ο Ανδρέας μας οδήγησε σε κάτι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάνε μερικοί. Ο Ανδρέας μας οδήγησε στο να φτύσουμε τις διακρίσεις ανάμεσα σε εθνικόφρονες, πατριώτες και μη πατριώτες. Ο Ανδρέας μας οδήγησε στη δημοκρατία για όλους. Ο Ανδρέας μας οδήγησε στο να δείξει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Και δεν υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν καλύτερα τι θέλει η πατρίδα από τους άλλους. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο, δυνατό, χωρίς διακρίσεις, χωρίς καταγγελίες. Θέλω πάλι να πω ότι ο Ανδρέας μας οδήγησε στο να μην υπάρχουν διακρίσεις εθνικοφροσύνης. Ο Ανδρέας μας οδήγησε το ΠΑΣΟΚ να μην είναι κληρονόμος της χωροφυλακίστικης εθνικοφροσύνης. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο εμφανίστηκε βέβαιος για την νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις ευρωεκλογές, αλλά δεν άφησε και κανένα περιθώριο δεύτερης σκέψης. Σήμερα σε κάποιους συντρόφους φαίνεται να υπάρχει τώρα μια σύγχυση και να κάνουν προσταφαιρέσεις ποσοστών στις ευρωεκλογές για να εξάγουν συμπεράσματα επί της πολιτικής μας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ας μην κουράζεται κανείς με προσταφαιρέσεις. Ας πάμε όλοι με μια φωνή ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν ταιριάζει η λογική της ήττας. Μια φιλοδοξία υπάρχει για όλους. Η νίκη στις ευρωεκλογές, η νίκη στις εθνικές εκλογές, η αταλάντευτη πορεία της χώρας για την πρόοδο και την ευημερία. Στις εθνικές εκλογές το 2000, στις ευρωεκλογές του Ιούνιου, το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη για την Ελλάδα, την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες. Εμπρός λοιπόν για μια Ελλάδα περήφανη, για μια Ελλάδα που νικάει, για μια Ελλάδα που προχωρεί. Εμπρός λοιπόν για τους πολίτες που απελευθερώνονται, που πραγματοποιούν
την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία. Εμπρός λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ του αύριο, εμπρός λοιπόν για την έφοδο στο μέλλον, εμπρός λοιπόν για μια Ελλάδα μεγάλη, για ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, για ένα ΠΑΣΟΚ νικηφόρο. Βάλια, θα πάμε στις σημερινές ομιλίες να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των κυρίων Βιερινό και Πεπονή και επίσης την τοποθέτηση της κυρίας Μαρίας Αρσένη και να επανέλθουμε στη σύνδεσή μας. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε όχι στο δίλημα με ποιον είσαι. Ο καθένας από εμάς και εσείς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να παλεύετε τις απόψεις σας. Θα πρέπει να εκφράζετε τις απόψεις σας. Διαφορετικά, επαναλαμβάνω, θα γίνεστε ουρά του καθενός. Ποιος προβλήθηκε ως υπερπατριώτης και ποιος αμφισβήτησε τον πατριωτισμό όλων στο ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρό του έως το τελευταίο μέλος. Είμαστε όλοι πατριώτες. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι διατηρούμε το δικαίωμα να ασκούμε κριτική και να εκφράζουμε απόψεις στους χειρισμούς, όχι στα αισθήματα, όχι στον πατριωτισμό. Η κοινωνική συμμαχία που επιθυμούμε πρέπει να είναι σημείο συνάντησης συμφερόντων των εργαζομένων, των μικρομεσαίων στρωμάτων, των αγροτών και άλλων. Όλων αυτών δηλαδή που ο ιδρυτής του κινήματος Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτήριζε ως μη προνομιούχους Έλληνες. Επομένως, είναι φανερό ότι αποδεχόμαστε την παράδοση. Είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση του κόμματος, ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεών του με το κράτος και την κοινωνία στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων. Η συνεχιζόμενη διαπλοκή κράτους κόμματος ζημιώνει το κοινωνικό σύνολο και αποτελεί συχνά τροχοπέδι στη λειτουργία της κυβέρνησης. Ήδη στον τομέα αυτό έχει γίνει ένα τεράστιο θετικό βήμα με το νόμο 290 που θέσπισε κανόνες αντικειμενικούς και απαραβίαστους για την απόκτηση εργασίας στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πάλι παρακολουθήσαμε αποσπάσματα από τοποθετήσεις συνέδρων σήμερα το πρωί. Το συνέδριο είναι σε εξέλιξη. Θα πρέπει να συμπληρώσω, Γιώργο, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βήμα, μόλις ανέβηκε στο βήμα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αναμένουμε και άλλες τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ σήμερα, όπως του Βάσου Παπανδρέου και του Άκη Τσοχατζόπουλου. Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε λίγο Βάλια Πετούρη, την τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου, που τον βλέπουμε ήδη στο βήμα. Και φίλοι γνωρίζουν ότι στο ΠΑΣΟΚ οφείλουν να επενδύσουν την ελπίδα τους και την προσδοκία τους για το μέλλον του τόπου αυτού. Ένα συνέδριο τομή λοιπόν δικαιούται ως ένα βαθμό μόνο να ασχολείται με τον εαυτό του, με τα εσωτερικά του προβλήματα, με τα οργανωτικά ζητήματα, με τους μηχανισμούς. Ένα συνέδριο τομή οφείλει να είναι πολιτικοποιημένο και πρέπει να σας πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι μέσα από την επίμονη πολιτικοποίηση του διαλόγου αναδεικνύεται κάτι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και ευχάριστο. Αναδεικνύεται το συμπέρασμα ότι οι γνήσιες πολιτικές και ιδεολογικές διαφωνίες εδώ μέσα είναι ελάχιστες. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ψυχικά προβλήματα, προβλήματα ψυχικής ενότητας και προσωπικών σχέσεων. Αυτά όλα μπορούμε να τα υπερβούμε εάν πιστέψουμε στην ταυτότητά μας, στον εαυτό μας και στο έργο μας, εάν επικοινωνήσουμε με τον ελληνικό λαό και απαντήσουμε στις ανάγκες του τόπου αυτού, αν δηλαδή του προσφέρουμε με τις αποφάσεις μας ένα συνολικό σχέδιο, μια εθνική στρατηγική. Γιατί πάνω μας πέφτει η ευθύνη να υπερβούμε μια κρίση εθνικής αυτοπεποίθησης που υφέρπει στην ελληνική κοινωνία και που πολλές φορές μας αγκυλώνει, μας εχμαλωτίζει, μας καθυποτάσει. Δεν μας επιτρέπει να καταλάβουμε τα επιτεύγματά μας. Δεν μας επιτρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική θέση της χώρας
στην παγκόσμια κατάταξη. Ποια είναι η πραγματική θέση της χώρας μέσα στην Ευρώπη. Και πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι αυτό που λέγεται Ευρώπη, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ο ναι, είναι και το ένα και το άλλο. Μπορεί να το δει κανείς από μια αριστερή και από μια δεξιά οπτική γωνία. Μπορεί να το δει ως υπόθεση των τραπεζών, των χρηματιστηρίων, του μεγάλου κεφαλαίου, αλλά και ως υπόθεση των ευρωπαϊκών λαών, των ευρωπαϊκών κοινωνιών, του συντελεστή που λέγεται εργασία. Χρειάζεται όμως να ξέρουμε ότι είμαστε μέσα σε ένα διαρκές πεδίο διαπραγμάτευσης που θέλει γνώση, επιμονή, προσπάθεια και όχι λόγια ή ευχές. Θέλει αγώνα στο μέτωπο. Ένα συνέδριο τομή, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί το μέλλον. Πρέπει να μπορεί να χειριστεί τον επόμενο αιώνα. Και ο επόμενος αιώνας μπορεί να είναι και πρέπει να είναι ένας αριστερός αιώνας. Το να είναι κανείς σήμερα, στα τέλη του 20ου αιώνα, Ευρωπαίος αριστερός και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ευρωπαϊκό αριστερό κόμμα, είναι μια ωραία αλλά και δύσκολη υπόθεση. Το να είναι κανείς αριστερός σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Γιατί θέλει σκέψη, γνώση, πρωτοτυπία. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τον μεγάλο αστερισμό των ιδεών μας. Πρέπει να πιστεύουμε στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κοινωνικό κράτος, την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη, την πλήρη απασχόληση. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να πιστεύουμε στην καινοτομία, την εωτερικότητα, το μεταβιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της ψηφιακής κοινωνίας και να δίνουμε απαντήσεις συγκεκριμένες που να εφάπτονται με την πραγματικότητα, με το πρόβλημα του καθημερινού ανθρώπου, το πραγματικό όμως και όχι το εικονικό. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να μιλάμε με έναν τρόπο πιο εφάνταστο, πιο πρωτότυπο, έναν τρόπο που μπορεί να εκφράσει την ευρεία πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πρέπει το μοντέλο μας για το γενικό συμφέρον αυτής της κοινωνίας να πείθει και μπορεί να πείσει ότι είναι ισορροπημένο και δίκαιο. Η έννοια της ισορροπίας και της δικαιοσύνης είναι αυτή που δίνει νόημα στην σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά. Ένα συνέδριο τομή, συντρόφισσες και σύντροφοι, αναδεικνύει τις διαφορές μας με τη συντηρητική παράταξη. Αναδεικνύει τις διαφορές μας με το κόμμα του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος είναι νέος αρχηγός, αλλά όχι νεανικός. Και η διαφορά, συντρόφισσες και σύντροφοι, η διαφορά είναι η ουσία της πολιτικής. Η διαφορά είναι η ψυχή της δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να τονίζουμε το τι μας χωρίζει από τη συντηρητική παράταξη, το πού διαφέρουμε και δικαιούμαστε να πιστεύουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Πρέπει το μήνυμα αυτό να είναι μήνυμα του συνεδρίου. Συνέδριο τομή σημαίνει όμως και κάτι άλλο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σημαίνει ότι έχουμε επαφή με τη συγκυρία. Γνωρίζουμε ότι το συνέδριο είναι το προήμιο των ευρωεκλογών. Οφείλουμε να δώσουμε πολιτικό νόημα στις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές δεν είναι μία άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση. Είναι μία επιλογή. Η κάθε ψήφος σημαίνει επιλογή. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης να βρεθεί αντιμέτωπος με πραγματικά ερωτήματα, με πραγματικά διλήμματα, να κληθεί να αξιολογήσει εφαρμοσμένες πολιτικές, αποτελέσματα, στόχους. Και αν το κάνουμε αυτό, τότε ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ένας, η νίκη στις ευρωεκλογές. Οφείλουμε απέναντι στην ιστορία μας και τον ρόλο μας, τον πολιτικό, τον ιδεολογικό και τον θεσμικό, να βάλουμε ψηλά και με σαφήνεια τον πήχη για τις ευρωεκλογές. Αλλά ο πήχης αυτός μας αφορά όλους εδώ μέσα. Αφορά όλο το ΠΑΣΟΚ. Δεν αφορά ορισμένους. Δεν αφορά μόνο τον Πρωθυπουργό. Αφορά τους πάντες, από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο, χωρίς διάκριση, χωρίς διαφοροποίηση. Συνέδριο τομή τέλος, συντρόφισσες και σύντροφοι, σημαίνει ότι μπορούμε από εδώ μέσα να στείλουμε με σαφήνεια
με καθαρότητα ένα πολιτικό μήνυμα, ένα μήνυμα υπέρβασης των τριβών, υπέρβασης της μεμψημυρίας, υπέρβασης της ομφαλοσκόπησης, ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα νίκης. Και σας ζητώ να εκπέμψουμε τώρα, να στείλουμε τώρα και κάθε στιγμή το μήνυμα αυτό. Μήνυμα αισιοδοξίας και νίκης, ενότητας του μεγάλου και όλου Πασόκ. Επιστρέφουμε στο στούντιό μας, στη Βάλια Πετούρη. Βάλια, μας μιλούσες για το περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου. Στο συνέδριο βρίσκονται οι αντιπροσωπείες των ξένων κομμάτων, των ευρωπαϊκών, σοσιαλιστικών και αριστερών κομμάτων, με τους επικεφαλείς τους, με τους προέδρους τους. Ήταν λογικό ο Πρωθυπουργός να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου να έχει επαφές. Μέχρι στιγμής είχε επαφές με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Παντελή Μάικο, και τον Γενικό Γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, τον κύριο Αλμούλια. Να δούμε το βίντεο που ετοίμασε ο συνάδελφος Σωτήρης Τσιμπανούδης. Το Κόσοβο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη με τον Αλβανό ομολογό του Παντελή Μάικο. Ο Κώστα Σιμίτης και ο Αλβανός Πρωθυπουργός συζήτησαν τρόπους για την αποφυγή επέκτασης της κρίσης που βρίσκεται σε οριακό σημείο. Λίγο αργότερα, ο Παντελή Μάικο από το βήμα του συνεδρίου είπε ότι οι Αλβανόφωνοι, αποδεχόμενοι την ειρηνευτική συμφωνία, απέδειξαν ότι επιζητούν έναν αξιοπρεπή συμβιβασμό. Ο κ. Μάικο αναφέρθηκε και στην Αλβανοτουρκική συμφωνία για χρησιμοποίηση της ναυτικής βάσης της Αυλώνας από τουρκικά πολεμικά πλοία. Τα Βαλκάνια βρίθουν υποψηφιών. Βρίσκομαι εδώ όμως για να σας διαβεβαιώσω, για να σας άρω μία υποψία. Κανένας ξένος στρατιώτης δεν θα χρησιμοποιηθεί από την Αλβανία για άλλους σκοπούς. Πάντα. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, κύριο Αλμούνια. Τη συνάντηση των δύο ανδρών απασχόλησε η σύσφιξη των σχέσεων ΠΑΣΟΚ και Ισπανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο συντονισμός για τις ευρωεκλογές, αλλά και η επικείμενη άτυπη σύνοδος κορυφής στο Βερολίνο στις 24 και 25 Μαρτίου. Άλλωστε, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Συντρόφισσες και συντροφοί, δεν το είχα προγραμματίσει αυτό, αλλά είναι ανάγκη να το πω. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπροστά στο συνεδριό μας έχει τεθεί ένα κορυφαίο ερώτημα. Και από αυτό θέλω να ξεκινήσω. Έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε. Έχουμε το δικαίωμα να προσαρμοζόμαστε. Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την πολιτική μας και μέχρι ποιού σημείου. Είμαστε κλειστοί, περιχαρακωμένοι μέσα στα πολιτικά δεδομένα του παρελθόντος, όπως ένα κόρπους δοκτρίνη της Καθολικής Εκκλησίας των Μεσαίωνα. Δεν είμαστε θρησκευτική οργάνωση. Είμαστε ένα κίνημα λαού βγαλμένο από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Η κοινωνία μας διδάσκει. Η κοινωνία μας δείχνει το δρόμο. Και πρέπει να την ακολουθούμε. Χθες με ρώτησαν ορισμένοι δημοσιογράφοι με τον γνωστό τρόπο και με τις γνωστές υπόνοιες για τακτικισμό, γιατί αναφέρεται τόσο συχνά στο συνέδριό μας ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και απάντησε ότι θα ήταν αδιανόητο να μιλήσουμε σε ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ χωρίς να αναφερθούμε στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι το ΠΑΣΟΚ. Όμως, πρέπει πρώτα απ' όλα, όταν αναφερόμαστε στον ιδρυτή μας, να θυμόμαστε ποια ήταν η δικιά του πολιτική πράξη. Έμεινε κλειστός στις ιδέες του παρελθόντος και στα δόγματα του Ανδρέας Παπανδρέου. Εάν ήταν αυτή η αντίληψη η πολιτική του, τότε το 1974, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα είχε αναλάβει την ηγεσία της Ενώσεως Κέντρου που του προσφερόταν. Δεν θα είχε δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα είχε κάνει την τομή αυτή που άλλαξε τη μορφή της ελληνικής πολιτικής ζωής. Δεν θα είχε προσφέρει στον τρόπο που σκεπτόμαστε όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο εμείς, όχι μόνο αυτοί που μας ψηφίζουν, βασικές έννοιες και κατηγορίες της πολιτικής θεωρίας, όπως είναι η έννοια του τρίτου δρόμου για την πρόοδο και τη δημοκρατία ανάμεσα στον φιλελευθερισμό των αστικών κομμάτων και τον κρατικισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπήρχε εδώ μια χώρα της Ευρώπης, η μόνη χώρα της Ευρώπης, που δεν είχε σοσιαλιστικό και δημοκρατικό κίνημα. Αυτό το κίνημα
το δημιούργησε ο Ανδρέας Παπανδρέου για το θάρρος, γιατί είχε τη σοφία να πρωτοτυπήσει, να ανανεώσει την πολιτική σκέψη στη χώρα. Και βεβαίως από εκεί ξεκινάνε και οι βασικές αρχές που δεν έχουμε το δικαίωμα και δεν έχουμε και τη διάθεση να αναθεωρήσουμε. Τη συμμαχία των μη προνομιούχων, που είναι μια αναθεώρηση του κλασικού τρόπου ανάλυσης κοινωνίας με αντιμαχόμενες κοινωνικές τάξεις με βάση την επαγγελματική δραστηριότητα. Και αυτή τη συμμαχία πρέπει να την έχουμε πάντα έννοια, πρέπει πάντα να προσπαθούμε να την ανασυγκροτούμε όταν χαλαρώνει, όπως φαίνεται ότι έχει χαλαρώσει τα τελευταία 2 χρόνια. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επαναπροσεγγίσουμε τα τμήματα αυτά του πληθυσμού που έχουν συμφέρον να είναι μαζί μας, γιατί μόνο εμείς έχουμε τη δυνατότητα και τα συμφέροντά τους να εκπροσωπήσουμε και τα προβλήματά τους να αντιμετωπίσουμε σωστά. Εάν λοιπόν έχουμε δικαίωμα να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, εάν το αύριο δεν είναι απλώς κάτι που το εκμεταλλευόμαστε και το σκυλεύουμε για ιδιωτελείς λόγους, τότε πρέπει να κρατήσουμε από το χθεσινό μας παρελθόν τις βασικές αρχές, πρέπει να μείνουμε στο παρόν και πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον. Και τις αξίες πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Και τις αξίες να τις υποστηρίξουμε. Βασίλη. Εγώ συμφωνώ με τον σύντροφο και δίκλογο. Τις αξίες πρέπει να τις διατηρήσουμε, αλλά δεν πρέπει και να τις εξευτελίζουμε. Και δεν πρέπει να τις κάνουμε αντικείμενο ατομικής διαχείρισης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ποιο είναι το παρόν? Ο λόγος του Πρωθυπουργού, Κώστα Σιμίτη, άνοιξε, πιστεύω, για πρώτη φορά μετά από πολύ διάστημα όπου υπήρξε μια κακοποίηση της πολιτικής μας και των αποτελεσμάτων τους. Μπροστά στον ελληνικό λαό στο σύνολό του, έναν ορίζοντα πραγματικής αναδιάρθρωσης της χώρας από τα βάθρα. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και είχα την ευτυχία να είναι πολλοί από εσάς εκεί. Για το ουσιαστικό πρόγραμμα της δουλειάς μας, αυτό που ολοκληρώνεται, υλοποιείται και θα είναι το αποτέλεσμα που θα θέσουμε μπροστά στον ελληνικό λαό στις εθνικές εκλογές του 2000. Με βάση αυτό το πρόγραμμα και αυτά τα επιτεύγματα θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Επιτεύγματα που αφορούν την ανάπτυξη της οικονομίας και την πολιτική απασχόλησης. Επιτεύγματα που αφορούν την παιδεία. Επιτεύγματα που αφορούν την υγεία. Επιτεύγματα που αφορούν τον τρόπο ζωής. Και πρέπει βέβαια αυτή την προσπάθεια να την συνεχίσουμε, να την εντείνουμε. Αυτό είναι το πρώτο και κορυφαίο μας καθήκον. Και βέβαια, για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, πρέπει στις ευρωπαϊκές εκλογές που έρχονται να επιτύχουμε αποτέλεσμα που θα καθιερώνει την ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό είναι λαϊκό αίτημα. Δεν είναι θέμα ιδιωτελούς κομματικού συμφέροντος. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ακολουθούμε σκεπτικό και λογική ήτας. Πρέπει να ακολουθούμε σκεπτικό και λογική νίκης. Πρέπει σε αυτές τις εκλογές να καθιερωθεί ο πολιτικός μας λόγος σε ένα τομέα όπου δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Γιατί είμαστε το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα της χώρας, αυτό που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, αυτό που ενίσχυσε τη θέση της, αυτό που έκανε την Ελλάδα ισότιμο εταίρο. Φίλες και φίλοι, το πολιτικό σκηνικό της χώρας δεν τελειώνει με τις ευρωεκλογές. Υπάρχουν θεσμοί και οι θεσμοί αυτοί... Τι συμβαίνει εκεί, σύντροφοι? Τι συμβαίνει εκεί, σύντροφοι? Είναι θεσμοί που πρέπει να γίνουν από όλους σεβαστοί. Είναι απαράδεκτο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παίζουν με τις δημοσκοπήσεις, να παίζουν με τις ενδιάμεσες πολιτικές συγκρούσεις για να θέσουν σε αμφισβήτηση τη σταθερότητα και την συνέχεια της διακυβέρνησης της χώρας. Και βεβαίως θεωρώ εντελώς λαθασμένο αυτήν την απαράδεκτη πολιτική να την τροφοδοτούμε εμείς με προβληματισμούς και ανησυχίες
που δεν έχουν θέση στις τάξεις μας. Θέλω όμως να μιλήσω κυρίως για το αύριο. Για το συνέδριο αυτό ένα τέτοιο μήνυμα πρέπει να εκπέμψει. Το αύριο, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι οι νέες ανάγκες της κοινωνίας. Γύρω μας ο κόσμος αλλάζει με τρόπο πρωτοφανή, με ταχύτητες ασύλληπτες. Ποια θα είναι η θέση του κόμματός μας απέναντι στις νέες τεχνολογίες, απέναντι στα νέα προβλήματα καθημερινής διαβίωσης, στα μεγάλα προβλήματα ηθικής που μαθαίνει η πρόοδος της επιστήμης. Πρωτοπόρα δύναμη της κοινωνίας το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει πρωτοπόρες απόψεις, πρέπει να βλέπει μακριά, γιατί ο τόπος θα πάει μακριά και το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό που θα πάει τον τόπο μακριά στο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη του μέλλοντος. Φίλες και φίλοι, στην πρακτική μας, από το 81 μέχρι τώρα, κάναμε δύο τομές στην πολιτική. Βάλαμε μπροστά και κάναμε καθήκον μας πρωτεύων την τοπική αυτοδιοίκηση. Και θυμάμαι, και θυμάστε όλοι, ότι και η δεξιά και η κομμουνιστική αριστερά μας λιδωρούσαν και προσπαθούσαν να γελιοποιήσουν την πολιτική μας για την απελευθέρωση των γυναικών, δηλαδή του μισού πληθυσμού της χώρας. Την πολιτική μας για την ανάδειξη της ελληνικής επαρχίας. Μας λέγανε, αυτά δεν είναι ταξικά προβλήματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Σήμερα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα μιας τέτοιας πολιτικής. Δεν πρέπει να σταματήσουμε. Πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα. Και σε αυτό το συνέδριο θα πάμε παραπέρα. Και στο μέλλον θα πάμε παραπέρα σε ό,τι αφορά την επαρχία. Και ίσως θα αναδείξουμε αιρετή αυτοδιοίκηση τρίτου βαθμού με αιρετό περιφερειάρχη και αιρετό όργανο αποφασιστικής αρμοδιότητας στις περιφέρειες. Πρέπει νομίζω σε αυτό το συνέδριο να τεθεί το ζήτημα της ανάγκης μιας πολιτικής νεολαίας. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε πρόσβαση στην νεολαία. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι εκεί έχουμε βασική αδυναμία. Και είναι τραγικό. Το κίνημα του μέλλοντος, το κίνημα των νέων ιδεών, το κίνημα των καινοτομιών και των ρήξεων να μην έχει πρόσβαση στην νεολαία. Χρειαζόμαστε λοιπόν εκεί να προβληματιστούμε όλο το κίνημα, όχι μόνο οι νέοι, όλο το κίνημα, για να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο κίνημα νεολαίας. Δεν μιλάω για οργάνωση. Η οργάνωση δεν είναι αυτό που θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ με την νεολαία. Ίδιος μια οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο της τις εσωκομματικές αντιθέσεις. Είναι η άποψή μου, σύντροφοι. Έχω δικαίωμα να έχω μια άποψη που δεν σας αρέσει. Όπως και εσείς έχετε μια άποψη που μπορεί να μου αρέσει εμένα. Κίνημα λοιπόν νεολαίας. Κίνημα που θα κάνει τομές βαθιές και διείδηση στην νεολαία. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. ΠΑΣΟΚ και νεολαία, μια Ελλάδα νέα. Αλλά πού είναι η νεολαία? Είναι αλλού η νεολαία. Είναι αλλού η νεολαία. Δεν είναι εκεί που είσαστε εσείς. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αυτή η ανάγκη και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας, η διαφορά είναι και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας, αλλά εγώ τη λευτεριά του Ετσαλά την επιχείρησα με τα γνωστά αποτελέσματα για μένα και ανέλαβα τις ευθύνες μου. Και εν πάση περιπτώσει,
θα κριθούν οι ευθύνες του καθενός, γιατί υπάρχει εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή στη Βουλή. Λαϊκό δικαστήριο δεν δέχομαι να περάσω. Και αν περάσω λαϊκό δικαστήριο, αυτό θα είναι όλοι οι σύνεδροι που με ακούν και όχι μια μερίδα ιδιωτελής και περιθωριακή. Φίλες και φίλοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι ορισμένα από τα προβλήματα της σημερινής ελληνικής κοινωνίας είναι αποτελέσματα της επιτυχίας μας σε συγκεκριμένες επιτεύξεις που είχαμε θέσει ως στόχο. Επειδή πετύχαμε τομές και ρήξεις, δημιουργούνται τώρα νέα προβλήματα, νέες ανάγκες. Είναι ανάγκη λοιπόν αυτό που επιτύχαμε να το κατοχυρώσουμε και αυτό που δημιουργείται ως νέα απέτηση απέναντί μας να το υπηρετήσουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι αντιθέσεις μεταφέρονται ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Στον χώρο του πολιτισμού, στον χώρο του τρόπου ζωής, έχουν αυληθεί οι κλασικές κοινωνικές αντιθέσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μαζί με το λαό. Συμφωνώ, είναι αυτοκριτική αυτό. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το συνέδριο δεν πρέπει να προκύψει ένας τακτικός συμβιβασμός. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις ιδεολογικές υπερβάσεις που είναι ανάγκη να κάνουμε για να πάμε μπροστά. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ψυχική μας ενότητα, να αισθανθούμε ένα βαθύ αίσθημα αλληλεγγύης. Πρέπει να φύγουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά για να δώσουμε τους νέους αγώνες που απαιτεί από εμάς ο ελληνικός λαός. Γεια σας. Κύριε Αντιδράση, προκάλεσε η ομιλία, κυρίες και κύριοι, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Θεόδωρου Πάγκαλη. Θα επανέλθουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, στις εργασίες του συνεδρίου και θα μας επισημάνουν και τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας αυτής οι συνάδελφοι πολιτικοί συντάκτες που βρίσκονται αυτή την ώρα στο χώρο του συνεδρίου. Θα περάσουμε όμως αμέσως τώρα στο μακελιό, κυρίες και κύριοι, που έγινε. Ο πρώην βρισκόταν στο Βήμα γύρω στις 2 παρα 20, όταν σύνεδροι από τη μία τον χειροκροτούσαν και από την άλλη τον αποδοκίμαζαν φωνάζοντας συνθήματα. Ο βασικός πυρήνας ήταν μια ομάδα από την νεολαία η οποία πρόσκειται στην εσωκομματική αντιπολίτευση και η οποία κάποια στιγμή φώναξε το σύνθημα «Λευτεριά στον Ωτσαλάν». Συμφωνώ και εγώ, γι' αυτό εγώ αγωνίστηκα για τη λευτεριά του Ωτσαλάν, είπε ο κύριος Πάγκαλος με τα γνωστά αποτελέσματα και ανέλαβα τις ευθύνες του, με αποτέλεσμα να γίνει πανζουρλισμός στην αίθουσα. Ο κύριος Πάγκαλος εξεράγει μετά την αντίδραση αυτή των νεολαίων, είπε ότι δεν είναι διατεθειμένος να δικαστεί από λαϊκό δικαστήριο, ενώ νωρίτερα, μιλώντας για τα στελέχη της νεολαίας, είπε ότι η οργάνωση νεολαίας του κόμματος έχει ως βασική της αποστολή τις εσωκομματικές αντιθέσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία, Τίτο, να τα ξαναπούμε σε λίγο, να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Θεόδωρου Πάγκαλου. Η δημοκρατική παράταξη θα πρέπει να ενωθεί. Ήταν τότε που συγκρούστηκε με τις λογικές του διμέτωπου της Ένωσης Κέντρου. Και αυτή η ιδεολογική πολυμορφία, αυτή η πολλαπλότητα των απόψεων, ήταν και η μεγάλη μας δύναμη. Προχωρούσαμε σεβόμενοι την άποψη του άλλου. Από τις συγκρούσεις βγαίναμε πάντα δυναμωμένοι και υπήρχε ένα μίνιμουμ συμφωνίας. Κοινή αναφορά, κοινή στέγη, κοινή πορεία. Ποτέ, ποτέ ο Ανδρέας Παπανδρέου, ποτέ το εκτελεστικό, ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε θέμα ομογενοποίησης του χώρου. Στο συνέδριό μας δεν πρόκειται να επιχειρηθεί ομογενοποίηση των απόψεων. Αλίμονο αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, τότε θα μικρύνει ο χώρος μας. Το ΠΑΣΟΚ θα επιβιώσει ως κίνημα μόνο αν σεβαστεί την πολλαπλότητα των απόψεων. Θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε αυτό που η σύνθεση των απόψεων πρέπει να γίνει
και όχι η ταύτιση των απόψεων. Και εδώ δεν ήρθαμε για να ταυτίσουμε τις απόψεις μας. Οι αντιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνουν διαίρεση και δεν υπάρχουν γι' αυτό ούτε νικητές, ούτε ηττημένοι. Άλλωστε, τι είναι η πολιτική, αν δεν είναι αντίθεση, αν δεν είναι αντιπαράθεση και ακόμα αν δεν είναι και σύγκρουση. Διαφωνίες θα υπάρχουν. Και η δημοκρατία λειτουργεί ακριβώς για να αναδεικνύει τις διαφωνίες. Και αλίμονο αν συμφωνούσαμε, τότε πια δεν θα χρειαζόταν η δημοκρατία, τα κόμματα ή η σύνοδός μας. Αν συμφωνούσαμε, τι θα συζητούσαμε? Το ΠΑΣΟΚ θα συγκρούεται πάνω σε θέσεις. Και αυτό είναι η πολιτική υγεία. Η πολιτική υγεία σε ένα κόμμα διαφορετικά. Αν συγκρουόμαστε για πρόσωπα, αν γινόμαστε ουρές κάποιον, αυτό θα οδηγήσει σε εκχυδαϊσμό της πολιτικής ζωής του ΠΑΣΟΚ. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε όχι στο δίλημα με ποιον είσαι. Ο καθένας από μας και εσείς, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να παλεύετε τις απόψεις σας. Θα πρέπει να εκφράζετε τις απόψεις σας. Διαφορετικά, επαναλαμβάνω, θα γίνεστε ουρά του καθενός. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πολιτικό σχολείο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου διαπαιδαγώγησε πολιτικά και έφτιαξε στελέχη που θα κυριαρχήσουν τα επόμενα 20 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. Έφτιαξε στελέχη που διεκδικούν να παίξουν πρώτο ρόλο και είναι πολλά. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια, σαν λαϊκό κίνημα και όχι σαν κόμμα στελεχών, δεν έχει ανάγκη από εγγυητές της πορείας του. Αν κάποιοι βλέπουν τον εαυτό τους μεγαλύτερο ή περισσότερο αριστερό, αυτό ενδιαφέρει αυτούς. Δεν αφορά το κίνημα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, το πολυσυλλεκτικό, το μαζικό, το πλειοψηφικό, το κίνημα που εκφράζει όλους τους προοδευτικούς Έλληνες, έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, είναι η ελπίδα του λαού, είναι το αύριο της πατρίδας. Σας ευχαριστώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, προβληματίστηκα αρκετά εάν θα ήταν σκόπιμο να πάρω μέρος στον συνεδριακό διάλογο. Προβληματίστηκα γιατί το ερώτημά μου είναι εάν μια ενεργή συμμετοχή θα συμβάλλει στον τελικό πόθο όλων μας που είναι η ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Και παίρνω το βήμα για να ξεκαθαρίσω πώς αντιλαμβάνομαι προσωπικά την ενότητα. Η ενότητα στηρίζεται στην ομοψυχία και η ομοψυχία προϋποθέτει, θα έλεγα επιβάλλει, μια καθαρότητα λόγου, ένα ουσιαστικό διάλογο. Και ουσιαστικός διάλογος είναι εκείνος που απαντά σε υπαρκτούς ανθρώπους, σε υπαρκτές τάσεις. Απαντά σε χαρακτηρισμούς που κάποιοι προσπάθησαν να τους επικαλεστούν για τον εαυτό τους. Όταν απαντά σε ισχυρισμούς που έχουν προβληθεί, σε επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί. Ο διάλογος δεν πραγματώνεται, δεν είναι ουσιαστικός, εάν απαντάμε σε τάσεις ή απόψεις που είναι ανύπαρκτες ή είναι περιθωριακές. Ο διάλογος δεν είναι ουσιαστικός και δεν βοηθάει στην ενότητα όταν αναφερόμαστε σε κάποιους ή σε ορισμένους που ψάχνουμε να δούμε εάν υπάρχουν και ποιοι είναι. Έγινε επίκληση χαρακτηρισμών. Χαρακτηρισμών του παρόντος και χαρακτηρισμών του κακού και σκοτεινού παρελθόντος. Έγινε αναφορά στους εθνικόφρονες και την εθνικοφροσύνη. Θα ήθελα πρώτα και απ' όλα να θυμίσω ότι οι χαρακτηρισμοί συνήθως εξαπολύονται από αυτούς που ασκούν την εξουσία.
Εμείς λοιπόν είμαστε πατριώτες, αλλά δεν υπήρξαμε ποτέ εθνικόφρανες. Και επιτέλους, τι αντίκρισμα έχει και σε ποιους απευθύνεται ο χαρακτηρισμός του υπερπατριώτη? Ποιος προβλήθηκε ως υπερπατριώτης και ποιος αμφισβήτησε τον πατριωτισμό όλων στο ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρό του έως το τελευταίο μέλος? Είμαστε όλοι πατριώτες. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι διατηρούμε το δικαίωμα να ασκούμε κριτική και να εκφράζουμε απόψεις στους χειρισμούς, όχι στα αισθήματα, όχι στον πατριωτισμό. Με δεδομένο λοιπόν τον πατριωτισμό, αναρωτιόμαστε, δικαιωθήκαμε ή όχι όταν είπαμε ότι είναι ατελέσφαιρη η πολιτική της βήμα-βήμα προσέγγισης? Όταν είπαμε ότι ένα πρέπει να αποδεχόμαστε και μοναδικό, χωρίς βήμα που σημαίνει θέμα, που σημαίνει αξίωση, την υιοθέτηση της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, τονίζω της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, που ήταν η σταθερή στρατηγική και τακτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ερωτώ, αυτό το οποίο αποκλήθηκε κινητικότητα σε αντιπαράθεση με την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου, που χαρακτηρίστηκε ακινησία από επίσημα βήματα, αυτό το οποίο λέω χαρακτηρίστηκε κινητικότητα, οδήγησε σε αποτέλεσμα? Χαρακτηρίστηκε η Μαδρίτη το ίδιο βράδυ που υπογράφει το κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης ως ένα άτυπο σύμφωνο φιλίας? Αυτά που επακολούθησαν ήταν συμπεριφορά φιλίας ή αντίθετα ενθαρρύνανε την αδιαλαξία, την επιθετικότητα και την αυθαιρεσία της Άγκυρας? Εάν θέλαμε πραγματικά το διάλογο, θα έπρεπε να είναι όπως από τον Ιούλιο του 1998 προτείναμε, και όπως και άλλοι εκλεκτοί, αλλά διακεκριμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επίσης επρότειναν, να είναι ένα συνέδριο μόνο για τις ιδεολογικές καταβολές, για το πρόγραμμά μας, για τις κατευθύνσεις μας, απαλλαγμένο από αναμετρήσεις αριθμητικές, από την καταμέτρηση των ψήφων, από την αναμέτρηση των παρατάξεων. Αυτό θα συνέβαλε να πάμε στην ενότητα. Και αυτό σύντροφε θα συνέβαλε Πεπονή, για ένα πραγματικό διάλογο. Θα σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε. Τελείωσα. Σας παρακαλώ, τώρα έγινε αυτό το συνέδριο. Ο καθένας προσφέρει τη συμβολή του. Πιστεύω όμως ότι η καλύτερη συμβολή για την ενότητα είναι η σαφήνεια, η ειλικρίνεια, η καθερότητα και ο παραμερισμός όσο είναι δυνατόν των προσωπικών επιδιώξεων και των ομαδικών αντιπαραθέσεων που από το 1989 ταλαιπωρούν το ΠΑΣΟΚ. Τελειώνω. Είμαι υπέρ της ενότητας του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας συμβάλλει σε αυτήν όπως νομίζει και εμπρός ενωμένοι για την νίκη σε ευρωεκλογές. Γεια σας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε όλη την προσυνεδριακή περίοδο και στις εργασίες του 5ου συνεδρίου που συνεχίζονται, από πολλές πλευρές τίθεται ως κεντρικό ζητούμενο η κατάκτηση μιας νέας ενότητας που υπεστήριξε και έδωσε σαν στίγμα και σαν κατεύθυνση ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Λευτέρης Βερυβάκης ζήτησε ευθέως αλλαγή πολιτικής. Να πάψει πια το δεξί και προς τα πίσω για να αρχίσει το αριστερό και προς τα μπρος. Και αυτά όχι με λόγια αλλά με έργα. Τα βλέμματα πολλών τώρα είναι στραμμένα στο τι θα πει ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Τον Άκη τον δεσμεύει ο ιστορικός του ρόλος και αυτός πρέπει να είναι ένας κυνηγινάτος όταν χρειαστεί να προσφέρει υπηρεσίες. Αυτή την ώρα δεν χρειάζεται σε αυτό το επίπεδο και δεν είναι φανερό. Έξω από την αίθουσα του συνεδρίου συνεχίστηκαν το πρωί οι προσπάθειες για να φτιαχτεί η τέντα που έσπασε χθες από τον αέρα αλλά χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ένας διαμαρτυρόμενος για τη σύνταξη που λαμβάνει συγκέντρωσε τις αντιδράσεις πολλών συνέδρων. Μήπως είναι για εντυπωσιασμό μόνο, δεν ξέρω. Μήπως έχεις κάνει άλλο και ποιος δεν γίνει. Σε παρακαλώ. Υπάρχουν πόλοι να εκφραστείς αλλού. Μέσα να εκφραστείς. Πριν από λίγο και υπό καταρακτώδη βροχή, εργαζόμενοι στην ΕΒΟ διαμαρτυρήθηκαν για το νέο διοικητικό συμβούλιο.
Συνήθως και πάλι, κυρίες και κύριοι, με το Ολυμπιακό Στάδιο και το στούντιο του Αντένα, εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Βαρεμένος. Γιώργο. Σταβούλα, εμείς που είμαστε εδώ, ή μάλλον όλοι όσοι βρίσκονται εδώ στο συνέδριο, αναρωτιούνταν καλά, δεν θα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, που να θυμίσει κάτι από το προηγούμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και τελικά άναψαν λίγο τα αίματα, κυρίως στο τέλος της ομιλίας του κυρίου Πάγκαλου. Εάν δεν άκουγε κανείς την ομιλία του κυρίου Πάγκαλου, θα είχε την εικόνα την εξής. Ότι δηλαδή και η σημερινή μέρα κυλούσε υπό το κράτος των εντυπώσεων της χθεσινής παρουσίας του κυρίου Σημίτη και της εικόνας του σχετισμού των δυνάμεων που ήταν σαφή σε επικράτηση της πλευράς του κυρίου Σημίτη στο βασικό όγκο των συνέδρων. Δηλαδή η εσωκομματική αντιπολίτευση έδινε την εντύπωση μιας ομάδας που παίζει εκτός έδρας, δηλαδή έχει έναν βασικό πυρήνα οπαδών, ο οποίος όμως από άποψη εκδηλώσεων δεν μπορεί να επιβληθεί του κύριου όγκου των συνέδρων. Σήμερα λοιπόν αυτός ο βασικός πυρήνας οπαδών της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρήκε την ευκαιρία να εκδηλωθεί, κυρίως όταν ο κύριος Πάγκαλος σε έντονους τόνους άρχισε να αναφέρεται στην νεολαία του ΠΑΣΟΚ και στο πόσο αυτή είναι απομακρυσμένη, κατά την άποψή του, από το βασικό όγκο της νεολαίας. Λοιπόν, του αίματος, των αιμάτων εδώ στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, διότι όπως λέγαμε μέχρι σήμερα, η εσωκομματική αντιπολίτευση φαίνονταν να συμβιβάζεται με την εικόνα που επικράτησε χθες και με το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια δυνατότητα, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα, η δυνατότητα για μια άλλη υποψηφιότητα εκτός από αυτή του Πρωθυπουργού του κυρίου Σημίτη. Βέβαια, εκεί που θα φάει μίγα σίδερο Σαβούλα και τελειώνω, είναι για την Κεντρική Επιτροπή, για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί διαπιστώνουν, φοβούνται ότι δεν θα βγουν. Είναι πολλές οι φιλοδοξίες. Κυρίως από την πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες. Χθες οι σύνεδροι εξεστράτευσαν σε 11 ταβέρνες, βγήκαν για φαγητό, προφανώς για να κανονίσουν τα τελευταία πρώτης εκλογής. Ο κατάλογος των υποψηφιωτήτων αναμένεται να κλείσει σήμερα. Ενώ ο κύριος Τσοχατζόπουλος που αναμένεται να μιλήσει σήμερα θα μιλήσει τελικά αύριο. Αύριο. Μάλιστα, αυτά λοιπόν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, όπου ήθητη στην άσφαλτο. Σχεδόν αναλώθηκε εκεί. Η πολιτική αυτή δίχασε το κόμμα και την κοινωνική μας βάση. Και δεν επέτρεψε ακόμα να δείξουμε στο λαό τον πραγματικό εαυτό μας, τον καλό. Αυτό έχει ως συνέπεια το ΠΑΣΟΚ να φαίνεται διαιρημένο και να εμφανίζονται αναποτελεσματικές οι όποιες ενέργειές μας στο κράτος. Όλοι διακηρύσουμε ότι ο λαός δεν στήριξε και δεν ψήφισε κάποια ομάδα μέσα στο κόμμα. Ψήφισε και στήριξε το μεγάλο και ενιαίο ΠΑΣΟΚ. Αν αυτό πραγματικά επιβεβαιωθεί, θα οφείλεται στις πράξεις μας. Άκουσα και διάβασα τις απόψεις ορισμένων συντρόφων τις τελευταίες μέρες περί ητοπάθειας και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν ητοπαχοί στο χώρο μας. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν λιποτάχτες από τις μεγάλες μάχες που έδωσε η Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και από αυτές που μέλλεται να δώσει. Όλοι οι σύντροφοι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, στις δύσκολες αναμετρήσεις που έρχονται και τον Ιούνιο και στις εκλογές στις εθνικές. Ένα λεπτό, σύντροφε Σιφουνάκη. Υπάρχει λοιπόν σήμερα ένα πρόβλημα εξαιρετικά σημαντικό για μας. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς πρέπει να δούμε την πολιτική μας. Και πρέπει να απαντήσουμε σε ορισμένα θέματα. Και ένα από αυτά. Το ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε να μειώσει το χάσμα που υπήρχε με τη δεξιά. Όχι ως ιδεολογία, αλλά ως πρακτική. Ή η δεξιά με το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο λαός και οι αντιλήψεις του που άλλαξαν και ενσυνείδητα απομακρύνθηκε από την πολιτική ή μήπως η πολιτική απομακρύνθηκε από το λαό. Το ζητούμενο είναι τα κόμματα να έλκουν για να μεγαλώνουν ή να δημιουργούν για να είναι αξιόπιστα. Τι είναι σήμερα τα μεγάλα κόμματα χωρίς τους γεννήτορες ή τους πατέρες αφέντες όπως κάποιοι τους απεκάλεσαν. Λειτουργούν αξιοκρατικά και καλύτερα. Αποδέχονται την άλλη προσέγγιση και άποψη ή μήπως εξακολουθούν να πορεύονται όπως και πριν. Σύντροφε Σιφουνάκη, πού είναι οι κοινωνικές συμμαχίες μας και οι αναλλακτικές μας προτάσεις? Ναι, η πρόταση του Προέδρου, η χθεσινή, εξακολουθεί να ισχύει περί αυτοδυναμίας.
Εάν όμως ο λαός αλλιώς αποφασίσει πώς και με ποιους θα πορευθούμε, θα αγκαλιάσουμε τις κυοφορούμενες από εξωθεσμικά κέντρα λύσης ή θα υπερασπιστούμε την πολιτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, με δεδομένο ότι όλοι ή σχεδόν όλοι πιστεύουμε ότι το συνέδριο δεν είναι μόνο μια εσωτερική διαδικασία κατανομής αξιωμάτων ή επιβεβαίωσης συσχετισμών δυνάμεων, αλλά μια υπόθεση που αφορά και αντανακλά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, πρέπει να απαντήσουμε αν το ΠΑΣΟΚ είναι σε θέση να ασκήσει τη διακυβέρνηση της χώρας, δηλαδή να ολοκληρώσει την υλοποίηση της λαϊκής εντολής που έλαβε στις περασμένες εκλογές. Ουσία και απόψε δικαιούται να γιορτάσει. Απόψε, εκτός από την πολιτική, βλέπουμε ότι υπάρχει και βαθιά ψυχική επαφή μεταξύ μας. Εδώ είναι 5 νομοί, ακριτικοί οι περισσότεροι, που μοσχοβολάνε Ελλάδα. Και οι σύντροφοι μοσχοβολάνε ΠΑΣΟΚ. 10 μέρες λέγατε το ΠΑΣΟΚ θα γίνει χαμός. Οι κασάδρες διαψεύστηκαν. Χαρά, αισιοδοξία για το μέλλον, ενιαίο ΠΑΣΟΚ, δυνατός πρόεδρος. Σιμίτης μέχρι το 2004. Αντί να φαγώνεστε, δηλαδή τρώτε. Καταρχήν, όπως καταλαβαίνετε, δεν φαγωνόμαστε. Αυτά είναι δικά σας, όχι δικά σας, είναι δικά σας εισαγωγικά. Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει και σε ευρωεκλογές γιατί είναι δυνατό και ενιαίο. Δεν σε πιάνουν την υγεία, πίνετε απόψε. Το ΠΑΣΟΚ. Περίμενα πολύ να φαγωθείτε, αλλά τελικά εσείς τρώτε. Να φαγωθούμε γιατί. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολύ δυναμικό, αποτελεσματικό και ενωμένο κίνημα. Ό,τι δυσκολίες έχουμε, κάθε φορά τις ξεπερνάμε και σήμερα θα τις ξεπεράσουμε και πάλι. Σήμερα πάντως αναμένεται να ακουστούν περισσότερες ματινάδες, αφού το πρωί κατάφεραν τελικά να φτάσουν στην Αθήνα οι 500 σύνεδροι από την Κρήτη, που χθες αποκλείστηκαν λόγω της κακοκαιρίας. Οι ουρές στο γραφείο των διαπιστεύσεων θύμιζαν εφορία, καθώς δεκάδες σύνεδροι από την Κρήτη συνοστίζονταν για να πάρουν τις κάρτες και τα κουπόνια σύντησης. Πλάνο. Δυστυχώς πάλι αυξήθηκε η ταλαιπωρία μας. Κάναμε το γύρο της Αθήνας, ξαναγυρίσαμε στην Κρήτη, πληρωθήκαμε, ξαναπιβιβαστήκαμε. Μεγάλο καμπανιέρι. Όχι, ΠΑΣΟΚ χωρίς Κρήτη δεν υπάρχει. Και αν συνέδριο δεν γίνεται χωρίς κριτικούς, πώς είναι δυνατόν να λείψει το πνεύμα του Ανδρέα Παπανδρέου? Άμα ήταν ο Ανδρέας, θα μας έδινε και ένα κουλούρι να φάμε. Δεν πειράζει. Είμαι συνταξιούχος και πληρώνω τεκμήριο. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά είναι άλλος χώρος να εκφράσει τη διαφωνία σου. Για καλό και για κακό πάντως, οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ φρόντισαν σήμερα να απομακρύνουν την πράσινη τέντα που σκέπαζε την είσοδο του συνεδρίου και χθες λίγο έλειψε υπό το βάρος της βροχής να τα κάνει όλα μουσκεμά. Κύριε Υπουργέ, καθαρασώσαμε εδώ τι γίνεται. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή νερό. Ολονύχτια μάχη με τα νερά έδιναν, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι του. Τον είδατε, εντάξει. Ναι, είναι πολύ καλά, ευδιάθετος. Μας ρώτησε για το συνέδριο. Θέλει να τον ενημερώσαμε. Θέλει να έρθει, αλλά οι γιατροί δεν το επιτρέπουν και για ορισμένες μέρες ακόμα θα μείνει. Αμέσως μετά θα είναι κοντά μας. Ο υπουργός ήταν καθιστός σε πολυθρόνα. Ενδιαφερόταν έντονα για το συνέδριο. Ενημερώθηκε και πιστεύω ότι αύριο θα είναι έξω από τη μονάδα εντατικής. Δεν το πιστεύω εγώ μόνο, το πιστεύουν οι θεράποντες γιατροί του. Θα πάει κανονικά στο θάλαμό του με μια μετεγχειρητική πορεία που θα του επιτρέψει πάρα πολύ γρήγορα να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Σκάνδαλο με σεκ, ψέματα και βιντεοτενίες έρχεται να συνταράξει τον πολιτικό κόσμο της Ρωσίας αυτή τη φορά. Σε κρατικό κανάλι προβλήθηκε βιντεοτενία με πρωταγωνιστή Γενικό Εισαγγελέα σε τρυφερές περιπτύξεις με δύο γυναίκες στο κρεβάτι του. Για 51 ολόκληρα λεπτά, ένας γυμνός άνδρας επιδιδόταν σε ακολασίες με δύο νεαρές ιερόδουλες στο κρεβάτι. Τις σκηνές έδειξε η ρωσική κρατική τηλεόραση μετά τα μεσάνυχτα με την ένδειξη «Κατάλληλο άνω των 18». Ο πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από το Γενικό Εισαγγελέα Γιούρι Σκουράτοφ. Όλα άρχισαν με την παρέτηση του Γενικού Εισαγγελέα Υπευθύνου για τις έρευνες επί των παράνομων δραστηριοτήτων στελεχών της Κεντρικής Τράπεζας και άλλων ανώτατων Ρώσων αξιωματούχων, καθώς δεχόταν πιέσεις άνωθεν. Την Τετάρτη, ο Σκουράτοφ ανακοίνωσε πως θα παραμείνει στη θέση του, απόφαση που ενέκρινε και η Άνω Βουλή, αμφισβητώντας ευθέως τον Ρώσο πρόεδρο Μπόρις Γέλτσιν, που είχε αποδεχθεί την παρέτηση, χαρακτηρίζοντας τον Σκουράτοφ ηθικώς ακατάλληλο. Λίγες ώρες αργότερα προβαλλόταν η βιντεοτενία. Ο Σκουράτοφ τόνισε πως πίσω από αυτή την εκστρατεία σπήλωσής του κρύβονται πολιτικοί του εχθροί, οι οποίοι ως στόχο έχουν να τον εκβιάσουν προκειμένου να αποφύγουν τις εισαγγελικές διώξεις. Στα άκρα οδηγούνται τα πράγματα στο Κοσφοπέδιο. Οι συνομιλίες στη Γαλλία διεκόπησαν σήμερα. Η αξία του εξυγχρονισμού της κοινωνικοπολιτικής ζωής της χώρας συνιστά ακόμα μια βαθύρτα ανθρωπιστική, δηλαδή
σύγχρονη σοσιαλιστική ιδεολογοπολιτική αντίληψη. Γι' αυτό και επιβάλλεται σε εμάς, στους συνέδρους, στη νέα Κεντρική Επιτροπή και στη νέα ηγεσία του κινήματός μας, το ενδιαφέρον μας να περιστραφεί αποκλειστικά και μόνο στον στοχαστικό προβληματισμό και σε πιστικές προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει, για το τι προτείνουμε να γίνει στα κρίσιμα και σημαντικά προβλήματα της εποχής. Γιατί φοβούμαι να πω πως αν εξαιτίας κακών χειρισμών, εσφαλμένων εκτιμήσεων, άκερα φιλόδοξων πρωτοβουλειών και προσωπικών κυρίως αντιπαραθέσεων οδηγηθούμε σε πολιτική αποδοκιμασία, τότε η επερχόμενη πολιτική λύση θα είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τον τόπο και το λαό μας. Και οι ευθύνες τότε όλων μας θα είναι ιστορικά καταλυτικές. Συντρόφοι και σύντροφοι, φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία του ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, παρακολουθώντας συστηματικά την διαδικασία του προσυνεδρίου, διαπίστωσα και εγώ μαζί με όλους σας ότι 5 ήταν τα κρίσιμα σημεία που αφορούσαν το σύνολο της πολιτικής μας που κατέθεταν και που γι' αυτά κατέθεταν όλοι οι σύντροφοι την αγωνία τους. Εθνική ανεξαρτησία, το πρώτο, πατριωτισμός, σύγχρονο περιεχόμενο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το νέο πολυπολικό σύστημα οριοθετεί νέα οικονομικά σύνορα. Αποδυναμώνεται το εθνικό κράτος στην κλασική του εκδοχή. Τα διλήμματα που μπαίνουν στα σύγχρονα σοσιαλιστικά κόμματα είναι: μπορεί ο σύγχρονος πατριωτισμός να εξυπηρετηθεί από τις νέες ευρείες ναύτα, ΕΟΚ, οικονομικές κοινότητες? Εάν δεν ερμηνεύσουμε σωστά, σύντροφοι, και συνδυαστικά τους ρόλους του εθνικού κράτους αλλά και των νέων ευρύτατων οικονομικών ενωτήτων, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε ευχερώς την εθνική μας στρατηγική, να την βελτιώσουμε, να την προσαρμόσουμε στο σύγχρονο περιβάλλον. Να το πω πιο απλά, συντρόφοι και σύντροφοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύντροφοι που θεωρούν ότι κέντρο του κόσμου για τα εθνικά μας θέματα είναι το κλασικό έθνος κράτος. Πάρα πολλοί εξ ημών θεωρούν ότι οι υπερεθνικοί μηχανισμοί, επειδή διευθετούν και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια εθνικά θέματα, είναι αυτοί που θα λύσουν τα κρίσιμα εθνικά μας θέματα. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από εμάς διολυσταίνουμε σε εθνικισμούς ή σε γρήγορους κοσμοπολιτισμούς. Πάρα πολλοί θεωρούν, συντρόφοι και σύντροφοι, ότι το κλασικό έθνος κράτος μπορεί να λύσει όλα τα εθνικά θέματα από μόνο του. Όπως και πάρα πολλοί θεωρούν ότι οι υπερεθνικοί μηχανισμοί μπορούν να δρομολογήσουν την αυτόματη λύση όλων των προβλημάτων. Θεωρώ, συντρόφοι και σύντροφοι, ότι όπως προσδιορίσε ο σύντροφος πρόεδρος και η εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής, το περιεχόμενο του πατριωτισμού, της εθνικής στρατηγικής, με ενδυνάμωση της οικονομικής οντότητας της χώρας μας, με θωράκιση της αμυντικής μας πολιτικής, με νέο ρόλο στα Βαλκάνια, δίνεται απάντηση στο σύγχρονο περιεχόμενο και του πατριωτισμού και της εθνικής πολιτικής και της εθνικής στρατηγικής. Δεύτερο μεγάλο ερώτημα, συντρόφοι και σύντροφοι. Αυτό που αφορά τις σχέσεις αγοράς και κράτους. Υπήρχαν σύντροφοι οι οποίοι ερμήνευαν την κλασική μας θεώρηση των σοσιαλιστών σαν μια αντίληψη η οποία έχει σχέση με το παρελθόν. Εμείς, σύντροφοι, είπαμε χρόνια, πάρα πολλά χρόνια τώρα, ότι η αγορά είναι ασίδωτη, ότι ο ανταγωνισμός είναι ατελής. Γι' αυτό το κράτος πρέπει να ρυθμίζει με κανόνες, με θυσμούς, τη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού. Ποιο κράτος όμως, συντρόφοι και σύντροφοι? Το κράτος απεδείχθη τα τελευταία χρόνια μεγαλοπρεπώς ότι είναι αδύναμο να παίξει αυτό το σύγχρονο ρόλο. Ερώτημα δεύτερο σε αυτή την ενότητα. Υπήρχαν σύντροφοι στην προσυνεδριακή διαδικασία που κατέθεταν άκρητα απόψεις γιατί ιδιωτικοποιείται, σύντροφοι, λέει, τον υπόδρομο. Ποια είναι η γραμμή οριοθέτησης της σχέσης κρατικής παρέμβασης του κράτους στην οικονομία και ποια είναι η ιδιωτική εκδοχή της οικονομίας? Ήταν μια σημαντική μέρα. Χθες αισθανθήκαμε περήφανοι που είμαστε ΠΑΣΟΚ. Όλοι κατάλαβαν πως το συνέδριο δεν προσφέρεται για άγονες αντιπαραθέσεις, για να διαπιστώσουμε συσχετισμούς, ούτε για να λύσουμε λογαριασμούς. Είναι το συνέδριο της πολιτικής. Είναι το συνέδριο του μεγάλου και ενιαίου ΠΑΣΟΚ. Είναι το συνέδριο της μεγάλης αντεπίθεσης για την νικηφόρα προοπτική μας, για την νίκη στις ερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ώρα πια να μιλήσουμε και πολιτικά μεταξύ μας. Να κάνουμε τον απολογισμό της πορείας μας
να αναφερθούμε στο έργο μας και στο τι προσφέρουμε στη χώρα και στους πολίτες της. Να συζητήσουμε υπεύθυνα και νυφάλια για το μέλλον, για το νέο μοντέλο ευημερίας του λαού μας, που εμείς του ΠΑΣΟΚ φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε στις αρχές του 21ου αιώνα. Είναι ώρα να κάνουμε το συνέδριο από εσωτερική μας υπόθεση, που κάποιες φορές κινδύνεψε να γίνει υπόθεση όλης της ελληνικής κοινωνίας. Πολλά έχουν αλλάξει. Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει ήδη τις προκλήσεις μιας νέας εποχής. Ερωτήματα και αμφιβολίες κυριαρχούν. Νέες αναζητήσεις έρχονται στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μείνει μακριά και έξω από αυτές. Ο λαός μας θέτει ερωτήματα και περιμένει απαντήσεις. Δεν θα κρίνει μόνο τον απολογισμό μας. Θέλει τη σιγουριά για το αύριο και την προοπτική. Θέλει το όνειρο για το μέλλον του. Αναγκαία και απαραίτητη είναι η διαχείριση της καθημερινότητας. Αλλά δεν φτάνει. Ο Έλληνας θέλει και το όραμα στην πολιτική. Είναι ώρα να διατυπώσουμε το νέο συμβόλαιο με το λαό μας, στηριγμένο στην προοπτική, στο στόχο για μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία. Να ανοίξουμε λοιπόν εμείς, πρώτοι εμείς, τα νέα μεγάλα θέματα. Να διασφαλίσουμε την πολιτική ηγεμονία που οδηγεί στη μεγάλη αντεπίθεση, που θα δώσει αέρα νίκης στην παράταξή μας. Στηριζόμαστε πάντα στις παρακαταθήκες του Ανδρέα Παπανδρέου, τιμούμε την ιστορία μας, αξιοποιούμε την εμπειρία της ιστορικής μας πορείας. Όμως οι παρακαταθήκες είναι για να αξιοποιούνται για το μέλλον, για τη δράση, για τους νέους στόχους της πολιτικής μας. Ο ρόλος τους δεν μπορεί να εκφυλίζεται σε μουσιακά εκθέματα. Πρέπει να είναι ζωντανή πηγή ιδεών για τη συνέχεια και τη μεταξέλιξή μας. Ας θυμηθούμε σε αυτό το σημείο τους στίχους του Τίτου Πατρίκιου. Η νέα μάχη θα κριθεί σε ανοιχτό πεδίο με νέα στρατεύματα και νέα όπλα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, βαδίσαμε επί 3 χρόνια σε ένα δύσβατο και ανηφορικό δρόμο, με κόστος. Κόστος πολιτικό και πολλές φορές κόστος προσωπικό, γιατί κατ' επανάληψη ζητήσαμε θυσίες από το λαό μας. Στόχος μας τώρα είναι να ολοκληρώσουμε το στόχο, να ολοκληρώσουμε την ένταξη στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση. Να κάνουμε την Ελλάδα ισχυρή, να έχει η χώρα μας, η πατρίδα μας, τη δική της θέση μέσα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά και το κύριο, ο λαός μας, να μπορεί πια να δρέψει τους καρπούς και τους κόπους των θυσιών του. Γιατί ο ΝΕ δεν αφορά μόνο το χρηματιστήριο, δεν αφορά μόνο τους επιχειρηματίες, όπως λένε ορισμένοι. Αφορά τα πλατιά λαϊκά στρώματα πάνω απ' όλα. Αφορά τον απλό πολίτη. Για μένα το συνέδριο δεν ήταν και δεν μπορεί να είναι πόλεμος εναντίον του οποιοδήποτε. Είναι ευκαιρία και αφετηρία για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ευκαιρία και αφετηρία για όλους μας. Τα πολιτικά στελέχη δεν μπορούν να εγκλωβιστούν στη μιζέρια της εσωτερικής αντιπαράθεσης, στη μιζέρια των σκοπιμοτήτων που προσπαθεί να μας ακυρώσει καθημερινά. Ας πούμε όχι σε αυτά τα άρρωστα φαινόμενα. Ας πούμε όχι στα άρρωστα φαινόμενα όπου για πολλές φορές σαστισμένα κυριολεκτικά, ακόμα και τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρακολουθούν ελάχιστους ευτυχώς δικούς μας συντρόφους να τους υπερβαίνουν σε αντικυβερνητική ρητορία, σε επίθετα και χαρακτηρισμούς που δεν μας τιμούν. Και θα έλεγα ότι το μόνο που προσφέρουν είναι να πληγώνουν, πραγματικά να πληγώνουν την αξιοπιστία μας. Θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί, να το κάνουμε καθαρό αυτό. Θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί με το μεγάλο και ενιαίο ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλουμε ούτε το ΠΑΣΟΚ της αυταρέσκειας των ιδεών κάποιων, ούτε τη μονολυθικότητα. Το ΠΑΣΟΚ είναι δεμένο με την έννοια της πολυσυλλεκτικότητας, της δημοκρατίας, της παρουσίας όλων, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των απόψεων όλων μας και βέβαια της δημιουργικής σύνθεσής τους. Γιατί μόνο έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να κυβερνούμε. Μόνο έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε χρήσιμοι, να προσφέρουμε στον τόπο. Ναι, θα επιβεβαιώσουμε και σε αυτό το συνέδριο την εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του Κώστα Σιμίτη για ακόμη 3 χρόνια. Γιατί αυτή είναι η θέληση της βάσης μας. Αυτή είναι η εντολή που μας έδωσε η ίδια η ελληνική κοινωνία. Το σύνθημά μας είναι ενότητα, σύνθεση και ανανέωση. Ενότητα που πάνω απ' όλα εγγυάται η βάση μας, που μας θέλει μαζί, που αγωνιά για να είμαστε μαζί, που δεν αφήνει περιθώρια για πολλά ΠΑΣΟΚ.
ενότητα που προϋποθέτει ότι είμαστε μαζί την ώρα της απόφασης. Ότι υπάρχει χώρος και ρόλος για όλους. Αλλά είμαστε και μαζί την ώρα της δράσης, την ώρα της μάχης μέσα στην κοινωνία για να μπορούν να υλοποιηθούν επιτέλους οι αποφάσεις μας. Δεν μπορεί πολλές φορές να είμαστε τραγικά μόνοι, τραγικά λίγοι όταν δίνουμε τις μάχες, όταν υπάρχει το κόστος, όταν υπάρχει η αναγκαιότητα να κάνουμε τις μεγάλες τομές που επιβάλλει η πορεία μας και η αναγκαιότητα του να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο. Είναι ώρα να ξαναβρεθούμε μαζί. Είναι ώρα να ξαναζωντανέψουμε το ΠΑΣΟΚ. Είναι ώρα να προχωρήσουμε στην ανανέωση, την αξιοκρατία και στο κόμμα. Να είμαστε χρήσιμοι σε όλους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να δώσουμε συσπειρωμένη τη μάχη στις επόμενες πολιτικές αναμετρήσεις. Μην ξεχνάμε ότι στηριζόμαστε στην ιστορία. Σύντροφε Πρωτόπαπα, δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Ακόμη. Στηριζόμαστε στην ιστορία και την προσφορά μας στον τόπο. Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα της δημοκρατίας. Σήμερα οικοδομούμε την Ελλάδα της προόδου. Με λάθη, με ατέλειες, με αδυναμίες. Αλλά ο λαός μας πολύ σοφά λέει ότι σπάει πιάτα όποιος πλένει πιάτα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε το ζωντανό κίνημα της διαρκούς μεταρρύθμισης. Είμαστε το κίνημα που εκφράζει το συμφέρον, τις ελπίδες, τις ανάγκες του Έλληνα που μοχθεί και δημιουργεί. Δεν μας αρμόζει εμάς και δεν μας ήρμοζε ποτέ η μιζέρια της συζήτησης για το αν θα έχουμε μεγάλη ή μικρή ήττα στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν μας αρμόζει εμάς και δεν μας άρμοζε ποτέ το σύνδρομο του Μάκβεθ με τις δημοσκοπήσεις και τις προβλέψεις γύρω από αυτές. Εμείς έχουμε την πολιτική, εμείς έχουμε τα στελέχη, εμείς έχουμε την ευαισθησία και τη δύναμη που ο κάθε Πασοκτζής κρύβει μέσα του και που ξέρει πολύ καλά στις δύσκολες στιγμές να τη δείχνει, να μπαίνει μπροστά την ώρα της μάχης. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα. Ας το πάρουμε απόφαση. Ας πιστέψουμε στον εαυτό μας. Ας δώσουμε μαζί τη μάχη στο καφενείο, στη γειτονιά, στο χώρο δουλειάς. Ας μπούμε μπροστά. Γιατί μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον. Έχουμε τη δύναμη να καθορίσουμε εμείς τις εξελίξεις. Έχουμε μαζί τη δυνατότητα να φτάσουμε στη νίκη και στη νέα τετραετία. Γεια σας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι το 5ο συνέδριο γίνεται σε μία από τις κρισιμπότερες στιγμές της πολιτικής μας ζωής. Πρέπει να το καταστήσουμε αυτό αυτονόητο. Πολλοί πιστεύουν ότι το 5ο συνέδριο είναι ένα συνέδριο επίλυσης οργανωτικών εκκρεμτήτων. Ότι το 5ο συνέδριο είναι ένας χώρος εκαθάρισης προσωπικών και ομαδικών λογαριασμών. Το συνέδριο αυτό είναι ένα συνέδριο πρώτα απ' όλα που πρέπει να απαντήσει σε κρίσιμα ιδεολογικά και πολιτικά θέματα που θα ανοίξουν νέους ορίζοντες και δρόμους για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Ακούω από χτες, μετά την σημαντική παρέμβαση του Προέδρου, ένα σύνθημα να πλανάται στη δημόσια συζήτηση. Το συνέδριο αυτό ουσιαστικά τελείωσε.